Στην εξέταση των αστυνομικών που έχουν κληθεί ως μάρτυρες, επικεντρώνονται οι συνήγοροι υπεράσπισης για την υπόθεση Λεμπιδάκη, επιχειρώντας να αποσαφηνίσουν το βαθμό συμμετοχής κάθε κατηγορουμένου στο σχεδιασμό και την εκτέλεση της απαγωγής. Η ακροαματική διαδικασία επικεντρώθηκε στις περιγραφές αστυνομικών που μετήχαν στην πολύμηνη παρακολούθηση των υπόπτων. Στο πλαίσιο αυτό εξετάστηκε και αστυνομικός του Τμήματος Ειδικών Αποστολών που συμμετείχε στην έφοδο η οποία πραγματοποιήθηκε στη μάντρα αυτοκινήτων στη γέφυρα Ζουρίδας και την απελευθέρωση του Μιχάλη Λεμπιδάκη. Η εξατομίκευση θα γίνει μόλις αρχίσουν και οι απολογίες των κατηγορουμένων. Και η ευρέα πεποίθησή μου είναι ότι σε όλες αυτές τις μεγάλες περιπτώσεις όπου συνελήφθησαν αυτοί εδώ οι άνθρωποι, σίγουρα κατά την κρίση του ομιλούντος δεν είναι ο ηγετικός πυρήνας κανείς εξ αυτών. Αυτό όμως θα το κρίνει η έδρα όταν θα έρθει η ώρα. Στην περιγραφή του βασικού μάρτυρα που υπήρξε σαφής και λεπτομερής, έγιναν συχνές αναφορές για τη συμμετοχή γνωστού ποινικού που έχει εμπλακεί στην απαγωγή του Περικλή Παναγόπουλου στις συναντήσεις με συνωμοτικό χαρακτήρα που πραγματοποιήθηκαν στην Ήπρο και τα Βρασκά υπό το άγρυπνο βλέμμα της Ελλάς. Δίνοντας έτσι το έναυσμα στους συνηγόρους να επαναλάβουν την εκτίμηση ότι από το εδόλιο του κατηγορουμένου λείπουν οι εγκέφαλοι της εγκληματικής οργάνωσης που σχεδίασαν την απαγωγή. Οι κατηγορούμενοι που είναι εδώ σήμερα δεν είναι ηγέτες αυτή της υπόθεσης. Θα μπορούσε βέβαια να είναι και διαφορετικά και η αστυνομία δεν μπορεί να καταλήξει στην απόλυτη πληρότητα των στοιχείων τα οποία υπάρχουν στη δικογραφία ώστε να αποδεικνυόταν και ποιοι άλλοι ενδεχομένως έχουν εμπλακεί σε αυτή την υπόθεση. Θεωρείτε ότι στο εδόλιο κάθονται όλοι όσοι συμμετείχαν στην απαγωγή? Σίγουρα όχι και σίγουρα είναι και κάποιοι οι οποίοι προφανώς δεν έχουν καταστεί κατηγορούμενοι. Είχε προηγηθεί ένταση στην αίθουσα στην οποία εκδικάζεται η υπόθεση όταν κατά την εξέταση άλλου αστυνομικού ένας από τους κατηγορουμένους καταφέρθηκε εναντίον του μάρτυρα, ο οποίος αναφερόταν στην παρακολούθηση των κινήσεων των κατηγορουμένων κατά μήκος του βόρειου οδικού άξονα, όπου επανειλημμένα είχαν ενεργοποιηθεί κεραίες κινητής τηλεφωνίας κατά τις επαφές των απαγωγέων με την οικογένεια Λεμπιδάκη και τη διαπραγμάτευση για τα λύτρα. Εδραία πεποίθηση και επιθυμία όλων μας είναι ο καθένας να εξατομικεύσει την ποινική του μεταχείριση και όχι όλοι σε όλα όπως έχουμε μέχρι σήμερα από το κατηγορητήριο. Κάποιοι κατηγορούμενοι έχουν ομολογήσει. Κάποιοι άλλοι κατηγορούμενοι αρνούνται την κατηγορία. Ο 45χρονος επιχειρηματίας που κάθεται στο εδόλιο επετέθη φραστικά στον αστυνομικό υποστηρίζοντας ότι έχει κατηγορηθεί άδικα και βρίσκεται στη φυλακή χωρίς να έχει καμία συμμετοχή στην απαγωγή. Ένα πλαίσιο αρκετά σημαντικό ξεκαθαρίστηκε σήμερα. Θέλει πολύ ακόμα βέβαια χρόνο για να ολοκληρωθεί η διαδικασία των μαρτύρων αστυνομικών, περίπου τους 10. Και μάλιστα όλοι με φυσική παρακολούθηση καθ' όλο το στάδιο της επιχείρησης της υποδιέθεσης οργανωμένου εγκλήματος.